Δεκάδες πιστοί παρακολούθησαν τη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Με βλάβια άναψαν ένα κερί και προσκύνησαν τις εικόνες που αναπαριστούν τη γέννηση του Θεανθρώπου, με την ελπίδα ο Χριστός να τους δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης ήταν προσαρμοσμένο στο κλίμα των ημερών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πιστοί. Και να μην φοβάται και να μην σκέφτεται κανείς θέματα φτώχειας και ανέχειας, αν και υπάρχουν, παρά τα αυτά, αφού έχουμε τον πλούτο της παρουσίας του Κυρίου ανάμεσά μας. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Μέσα από τα συσίτια και την επαφή με τους πιστούς, γνωρίζει καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι κριτικοί και έδειξε το δρόμο για την ελπίδα. Ούτε να απογοητευόμαστε, ούτε να σκεφτόμαστε θέματα αυτοκτονίας. Βεβαίως θα πει κανείς, μα τι λες τώρα, εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε, δεν έχουμε να κάνουμε τούτο ή το άλλο ή το άλλο. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε ανάγκη να ελευθερωθούμε από αυτά, όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα οι αναχωρητές, οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, αλλά είχαν τα πάντα. Ακόμη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναφέρθηκε στο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος χαρακτήρισε το 2013 έτος πανανθρώπινης αλληλεγγύης, ενώ ζήτησε να ακολουθήσουμε την προτροπή του. Αυτό που ακούσαμε, τίνος φοβηθησόμεθα. Δεν έχουμε κανένα να φοβηθούμε. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, είπε στο μήνυμά του ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης. Εξάλλου χιλιάδες άνθρωποι αυτές τις ημέρες ψάχνουν μέσω της πίστης τους ανακούφιση και ελπίδα.